σίγουρα κλείνει τις επόμενες μέρες, αλλά σε κάθε περίπτωση, Μαρία και Νίκο, θα έχει αναδρομικότητα. Δηλαδή, από 1η Ιανουαρίου του 2019. Οπότε θα πάρουν τα λεφτά. Άρα, λοιπόν, αν καθυστερήσουμε και πάμε 1-2 μήνες ακόμη, σημαίνει ότι από 1η Ιανουαρίου. Βλέπουμε στην κάρτα μας τα ποιοτικά στοιχεία, ότι θα καλύψει ως και 600.000 δισεκατομμύρια. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος του νόμου. Βεβαίως, πιστεύω ότι με τους υπολογισμούς. Γιατί στην αρχή έχει υπολογιστεί περισσότερο ποσό από 400 εκατομμύρια. Θα το δούμε στη τελική του μορφή, σίγουρα πάνω από 300-400 χιλιάδες, ίσως και 600, όπως έχει μπει στο στόχο. Αυτό το νούμερο είναι γραμμένο στο νόμο. Ωραία, τι άλλα χρηστικά μπορούμε να πούμε? Έτσι όπως ξέρουμε. Τα ξέρουμε, θα ξαναδούμε πάλι στο τάξη στην γνωστή πλατφόρμα. Εδώ που πρέπει. Δεν υπάρχει και ένα επίδομα. Και είναι. Εδώ, αυτό θέλω να είναι να το νίκη, αλλά και το επίδομα έτσι, στο στεγαστικό. Έτσι. Έτσι. Μάλιστα, αυτές τις μέρες η κυρία Φώτιο με το επιτελείο της προσπαθεί να δει, θα το σπάσει σε δύο λογαριασμούς. Δηλαδή, θα δίνει επίδομα απευθείας στον δικαιούχο που έχει μισθωμένη κατοικία. Μιλάμε για μισθωμένη κατοικία. Ναι, ναι. Ή περίπτωση που έχει κάποιος αγοράσει πρώτη κατοικία. Ας το τονίσουμε αυτό, δεν εννοούμε δεύτερη κατοικία κλπ. Ναι, ναι, ναι. Και έχει υποθήκη και πληρώνει δάνειο. Άρα λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση θα παίρνει απευθείας ο διοίκος ή θα πληρώνεται η τράπεζα. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή πάλι πρέπει να έχουμε τα ίδια στοιχεία που είχαμε δώσει και με έμφαση υπόψη ότι λέγε, το κάνατε το θαύμα σας. Δηλαδή έτσι, εδώ, ανοίγει για το κοινωνικό μέρισμα κάποιες χιλιάδες που λέγατε και μείνανε απ' έξω άδικα. Δηλαδή, επομένως, πάμε να δούμε τώρα τα ποσά επιδόματος στέγασης στη σύνθεση του νοικοκυριού, το ύψος του επιδόματος ανά μήνα. Προβλέπεται, σύμφωνα με τον νόμο, προβλέπεται, ξεκινάει με 70 ευρώ. Βλέπουμε εδώ μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Ανεβαίνει κάθε 35, δηλαδή το 105 γίνεται 35, 140. Κάθε μέλος είναι 35 ευρώ, για να το πούμε πιο απλά και να το πλουστεύσουμε. Άρα εδώ θα λέγαμε ότι ξεκινάει από 840 το έτος. Αυτό είναι το 70 που είδαμε είναι μηνιαίο, άρα επί 12 840 και το maximum είναι 2.520, δηλαδή 210 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το ποσό που θα λάβουν, το επίδομα. Ωραία, πάμε τώρα, μετά εισοδηματικά κριτήρια. Έχουμε εισοδηματικά κριτήρια και εδώ. Από τον νόμο έχουν προβλεφθεί 8.000 στο μονοπρόσωπο νοικοκυριό και εδώ ανεβαίνει πάλι, όπως θα δούμε, ανά 4.000, 8, 12 κάθε μέλος, δηλαδή 16, 20, 24. Φτάνουμε υπάρχει μέχρι περίπτωση 24.000. Υπάρχει περίπτωση από τις τελευταίες, γιατί αυτά είναι στο νόμο. Αλλά υπάρχει περίπτωση να κατέβει ακόμα. Ναι. Ανάλογα αυτά με τώρα. Μιλάμε τώρα, είναι οι πληροφορίες που έχουμε και τα. Από το νόμο. Από είναι το μέσα νόμο. Στο νόμο. Ναι. Αλλά επειδή αυτός ο νόμος και η απόφαση που έχει βγει τον Ιούνιο έχει. Θέλει επικαιροποίηση. Μπορεί να αλλάξουν κάποια, αλλά θεωρώ προς το καλύτερο. Δηλαδή να μειωθεί ακόμη το εισοδηματικό. Πάμε να δούμε και τα περιουσιακά κριτήρια. Τα περιουσιακά κριτήρια παραμένουν πάλι στην ίδια, γιατί είναι στον καμβά των υπολείπων άλλων προνοιακών επιδομάτων. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας 120.000 και για κάθε πρόσωπο αυξάνεται κατά 15.000 και φτάνει μέχρι τις 180.000 τα περιουσιακά κριτήρια. Και στην κινητή. Και εδώ πάλι επίσης καταθέσεις. Πάλι με τον ίδιο τρόπο θα υπολογίζονται με τον τόκο που έχει εμφανιστεί στη δήλωση. Εδώ δεν έχουμε αυτό το όριο, να σου τονίσουμε, Νίκο. Δεν έχουμε τον περιορισμό που θέλαμε στο κοινωνικό μέρισμα 5 χρόνια δηλώσεις. Mm-hmm. Διότι μπορεί να μπει και κάποιος να παντρεύτηκε ή να αγόρασε σπίτι και να έχει. Άρα είναι πολύ σημαντικό το δεύτερο. Βεβαίως και εδώ έχουμε αποκλεισμούς. Εδώ λοιπόν να δούμε και θέλει ιδιαίτερη προσοχή τις αιτήσεις των οικογενειών που δεν εγκρίνονται. Δεν όταν, εγκρίνονται λοιπόν, εδώ πότε. Όταν έχει φόρο πολυτελείας. Τι θα πει φόρο πολυτελείας? Φόρο πολυτελείας διότι έχει ένα αυτοκίνητο πάνω από 1.929 κιλά. Δηλαδή, όποιος πληρώνει φόρο πολυτελείας. Φόρο πολυτελείας, που σημαίνει το φόρο πολυτελείας, πολύ το αντιλαμβανόμαστε μια κουβέντα, Νίκο, αν μου επιτρέπεις. Έχει το τεκμήριο και πάνω στο τεκμήριο υπολογίζεται. Γι' αυτό λέμε φόρο πολυτελείας. Τώρα, επίσης έχει τεκμήριο γιατί πληρώνει άλλα δίδακτρα και σχολεία κλπ. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν τεκμήρια που είναι προηγουμένως σε αυτά που είπαμε τα εισοδηματικά κριτήρια, μπορεί να μετρήσουν και από τεκμήρια. Λογικό. Ναι. Τώρα, πάλι και εδώ θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Το νοικοκυριό θα κάνει τη δήλωση. Όσοι υποβάλλεται η αίτηση. Έτσι, ο πάτρε φαμίλια, δηλαδή ο αρχηγός της οικογένειας με τη λογική ή ο σύζυγος ή η σύζυγος, ποιος έχει κάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Έχουμε όμως και εδώ πάλι το ίδιο που είχαμε αντιμετωπίσει και στα άλλα και στο κοινωνικό επίδομα. Τους φιλοξενούμενους πάλι. Το ίδιο θέμα. Ακριβώς το ίδιο θέμα θα έχουμε. Πρέπει και οι φιλοξενούμενοι να
διότι είναι κάτω από την ίδια στέγη, αυτό θα πει. Να συνενέσουν ακριβώς, όπως είχαμε μιλήσει και όπως είχαμε αναλύσει τόσες φορές και επικρατικοποίησαμε το ζήτημα του κοινωνικού μερίσματος. Το ίδιο εδώ θα συμβεί και με τους φιλοξενούμενους. Θα ζητηθεί συνένεση των φιλοξενούμενων και είναι απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια για να εγκριθεί και η αίτηση. Μάλιστα. Τώρα, εκείνο που θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από τώρα, ας το ετοιμάζουν αυτό, πρέπει να δηλώσουν το μισθωτήριο, όσοι θα πάρουν λόγω της μισθωμένης κατοικίας. Έτσι αλλιώς αυτά μπαίνουν στο τάξη. Αυτόματα, πάλι και εδώ έχουμε, η ΔΥΚΑ θα έχει τον πρώτο ρόλο, θα συνδεθεί με ΑΔΕ, ΑΦΑΣΥΜΗ, ΑΜΚΑ, λογαριασμούς. Πάλι και εδώ μια τελευταία πολύ σημαντική, ας προσέξουν, γιατί αυτό που επιμείνατε και το σεβάστηκε και θα ξαναδοθούν το θέμα του ΑΜΚΑ βεβαίως και ΑΦΑΣΥΜΗ. Του ΑΙΜΑΝ. Και ο ΑΙΜΑΝ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από άλλον. Δηλαδή με τον ίδιο ΑΙΜΑΝ να είναι δύο δικαιούχοι. Δύο αιτήσεις με το ίδιο. Συνδικαιούχος μπορεί να είναι, αλλά... Όχι όμως με τον ίδιο διαταυτίζεται. Πρέπει να θυμίσουμε πάλι, γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή, και εδώ ο νομοθέτης λέει αυτό, πρόσεξε τράπεζα, μην το κατάσχεις, μην το εχωρήσεις, δεν φορολογείται. Και βεβαίως πάντα προσιλωμένος ότι κάθε επίδομα να έχει ένα κωδικό και να φεύγει. Αυτό διότι το διεκδικούμε. Όπως λέει εντολή, να βάλουμε τη 11η, ου κατάσχεις. Κύριε Χριστόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σας σήμερα. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για το θέμα της εβδομάδας των ημερών σε σχέση με τις διαδικασίες στη Βουλή. Τι θα γίνει με την ψήφο εμπιστοσύνης. Είπαμε, υπάρχουν διαφορετικά επιχειρήματα. Υπάρχουν αυτοί που θα ψηφίσουν τη στήριξη της κυβέρνησης και χαρακτηρίζονται από τη μία πλευρά ως τα